σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των The Two Motorheads. Είμαι ο Γιάννης και σήμερα καβαλάω ένα CBR 600. Έχουμε ξαναμιλήσει για το CBR τότε που κάναμε το βιντεάκι CBR εναντίον 636 Καβασάκι. Πόσο θόρυβο κάνει ρε παιδιά, το δω. Αλλά σήμερα θα το δούμε μεμονωμένα. Έχω καιρό να καβαλήσω στο Super Sport, οπότε με τα βίας κάθομαι πάνω του. Για να πάμε λίγο χαλαρά τώρα. Να δούμε εδώ πέρα τι κάνει το παιδί αυτό. Λοιπόν, ένα μηχανάκι 100 κάτι αλόγων, τα γνωστά, τα ξέρετε τώρα πως είναι αυτά. Super Sport, σκυφτό. Είναι τόσο σκυφτό άραγε? Έχω καιρό να καβαλήσω το μηχανάκι. Είναι όντως τόσο σκυφτό? Να σας πω. Μάλλον φεύγω από το θέμα. Sorry, λοιπόν. Ένα μηχανάκι Super Sport 2008, CBR 600, φτιαγμένο για πίστα, αλλά αυτά τα φρένα που έχουν τα Super Sport και αναρτήσεις με τρελαίνουν, δεν μπορώ ρε φίλε. Πας όσο πας, πατάς ένα φρένο. Τέλος, σταμάτησε, αυτό είναι. Αυτό μου αρέσει τα μηχανάκια. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο, έχει πάνω Ακράποβιτς. Έτσι και πας ταξίδι σου παίρνει τα αυτιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι, συν και πλην. Λοιπόν, στα συν, αξιοπιστία. Αυτό που λέμε Honda δεν σπάει δεν χαλάει, είναι προς τα εκεί αυτό, εντάξει. Είναι τέτοιο μηχανάκι. Πολύ ελαφρύ, μανιτζέβελο. Θέση οδήγησης αρκετά άνετη για αυτό που είναι. Έτσι, δεν είναι άνετο, αλλά για αυτό που είναι αρκετά άνετο. Δηλαδή σχέση με το 636 που είχα εγώ, που ήταν για πίστα τελείως, αυτό πας και μια βόλτα. Δεν έχεις θέμα. Έτσι, με το ένα χέρι ρε φίλε, έτσι. Ελαφρύ, πολύ ελαφριά η αίσθησή του. Πραγματικά είναι παιχνίδι το μηχανάκι. Κοίτα εδώ. Πραγματικά είναι παιχνίδι. Τώρα είμαι με μια Δευτέρα μέσα και εντάξει, πάει. Το κακό που έχουν όλα τα 600άρια, γι' αυτό και όταν με είχε ρωτήσει ο Άλκης, να πούμε και να ευχαριστώ στον Άλκη ρε φίλε, το ξέχασα. Τρελάθηκα με το μηχανάκι και το ξέχασα. Από μένα ευχαριστώ στον Άλκη, μας έφερε το μηχανάκι του. Έχει και αυτός κανάλι, γνωριστήκαμε στο meetup με τον Άλκη, Mac Motovlogs, θα το δείτε κάτω στην περιγραφή. Και είναι δικό μας παιδί, να ξέρετε ο Άλκης. Σοβαρό παιδί, ωραίο παιδί, σωστός. Πάμε προς πάνω, Θρακομακεδόνες, Ολυμπιακό χωριό και τέτοια. Θα έχει κίνηση, παντού κίνηση έχει εργάμο. Οπότε Άλκη, σε ευχαριστούμε. Να σας πω και τι έγινε με τον Άλκη. Γνωριστήκαμε στο meetup που έκανα και όταν με ρώτησε να πάρω το 600 ή το 1000, του λέω πάρε το 1000, το 600 χαμηλά είναι νεκρό, θα σε ξενερώσει. Μα μου σου του πήρε το 600 τελικά, μου λέει θα στο φέρω στο κανάλι. Λέω και φέρ το ρε παιδί μου, εδώ είμαστε, γουστάρουμε εμείς, φέρ το, κανένα θέμα. Ανοιχτός δρόμος! Γιατί γίνεται τώρα? Το παίρνει, μου λέει πολύ ωραίο και αυτά. Του λέω εντάξει, το ξέρω, ωραίο μηχανάκι είναι, αλλά μην οδηγείς κανένα 1000 τώρα, θα φρικάρεις. Οδηγάει 1000 μετά από λίγες μέρες και μου λέει το πουλάω. Κάτσε ρε, του λέω, το πουλάς, κάτσε, ηρέμησε. Όχι, μου λέει το πουλάω γιατί είχες δίκιο. Του λέω τι δουλειά κάνουμε ρε φίλε, τι δουλειά κάνουμε ρε φίλε. Μου λέει τι δουλειά κάνεις? Βίντεο κάνω, αλλά άσχετο αυτό. Του λέω δεν σου είπα να πάρεις το 1000? Ναι, μου λέει είχες δίκιο. Και το 1000 έχει ροπή χαμηλά. Και ποιον το αρνητικό σε αυτά τα μηχανάκια στα 600? ότι θέλουν να δουλεύουν πάρα πολύ ψηλά στις στροφές για να αποδώσουν, να έχει ένα excitement. Όχι ότι χαμηλά είναι νεκρά, αλλά δεν συγκρίνει το χαμηλό κομμάτι με το υψηλό. Κάποια μηχανάκια το έχουν πολύ περισσότερο, π.χ. το R6. Αυτό είναι λίγο πιο μεσαία φάση, αλλά δεν έχει τη ροπή που έχει ένα χιλιάρι που ίσα που τα κουμπάς και σηκώνει σούζα. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Πάντως εμένα μου αρέσει, εντάξει, έχω και καιρό να οδηγήσω και μηχανάκι, είναι αρκετά ευχάριστο. Δηλαδή είμαι σκυμμένος τώρα υποτίθεται, αλλά λίγο εσφίξει τα πόδια και είσαι ok. Δηλαδή στο 636 που είχα δεν την πάλευες για κανένα λόγο, έτσι. Δεν την πάλευες, δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή ήτανε μόνο για πίστα, να μπεις, να κάνεις τους γύρους σου και να επιστρέψεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εδώ πέρα εντάξει. Τι είχα Τετάρτη, είχα τόση ώρα μέσα. Κάνουμε κάνα ανοιγματάκι έτσι με πρώτη Δευτέρα να δούμε τι κάνει, άμα έχει δρόμο. Επίσης η ελαφριά του αίσθηση είναι και ωραία μες στην πόλη, δηλαδή στρίβει και λίγο το τιμόνι του. Είσαι και λίγο πιο χαλαρό στα χέρια, οπότε είσαι πιο ok, παλεύεις ρε παιδί μου. Μάλλον το παλεύεις, ενώ με άλλα μηχανάκια παλεύεις. Εγώ άναψα φλάς, έχει φλάς, πρέπει να έχει, δεν θυμάμαι. Να βλέπετε, μετά τις 7.000 στροφές αρχίζει και δίνει. Εκεί είναι που γίνεται το σκηνικό, κατάλαβες, 7-9 ψηλά. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, τι λες λαδρεφέ, αυτό πάει σαν διάολος, πιστέψε με. Όταν είστε πάνω του, δεν σας φαίνεται τόσο πολύ. Δεν σας φαίνεται ότι πάει τόσο γρήγορα. Είναι πολύ εύκολο οδήγητο για αυτό που είναι, ξαναλέω. Μην πει κανείς από παπί να πάω σε αυτό, όχι δεν πας. Πρέπει να έχεις οδηγήσει λίγο, να έχεις μια εμπειρία. Έλα αδερφέ μου, παίρνω. Και φυσικά παιδιά μου, σαν γνήσιο κανάλι The Two Motorheads θα βρούμε κίνηση. Εννοείται αυτό, αλλά θα το τεστάρουμε και στην κίνηση τώρα. Να δούμε τι κάνουν τα χεράκια μας στην κίνηση, πιάνονται ή όχι. Εντάξει, δεν είναι κίνηση, είμαι στο κέντρο της πόλης, τσουλάμε. Αλλά οκ, να δούμε. Χαλαρά, δεν τρέχουμε εδώ ανάμεσα, ήδη πάω αρκετά γρήγορα, θεωρώ, για τέτοιες συνθήκες. Τι έγινε ρε παιδιά, αυτά τα φρένα που έχουν τα Super Sport ρε φίλε. Αυτά τα φρένα, δηλαδή εγώ οδηγώ τους ή άλλους με ένα ή δύο δάχτυλα ρε, στο φρένο και στο συμπλέκτη. Οπότε τώρα αυτό είναι το φυσικό μου περιβάλλον, ξέρεις. Ωραίο είναι, ωραίο. Αλλά παιδιά, δεν το προτείνω για μέσα στην πόλη. Θα πάτε να κάνετε τη δουλειά, θα πάτε για έναν καφέ. Αλλά ο χώρος του είναι είτε σε πίστα είτε σε πολύ ανοιχτό δρόμο. Τον οποίο τον καταπίνει φυσικά. Εντάξει, μιλάμε για 100 πλασάλογα, 200 τόσα χιλιόμετρα τελική. Εντάξει, πάει γρήγορα. Έχει και αυτή την εξάτμιση που τι βουίου ρε. Του λείπει λίγο τσαμπουκά στα χαμηλά, η αλήθεια είναι. Ξαναλέω, έχει. Απλά επειδή το συγκρίνω με άλλα μηχανάκια. Τώρα εντάξει, εγώ θα ήθελα χιλιάρι. Βλέπετε, φεύγει, γκαζώνει, μαρσάρι, οκ, αλλά θέλω εδώ κάτι παραπάνω ρε γάμο του. Δηλαδή αφού το κάνεις που το κάνεις το ατόπιμα, δώσ' το εκεί. Κάτι που θα έκανα εγώ, να σας πω την αλήθεια μου. Ξέρω θα με βρίσετε, αλλά δεν με νοιάζει. Ούτε πρώτη θα είστε, ούτε τελευταίοι. Θα έπαιζα με το γρανάζωμα. Θα είχανα λίγο από την τελική που δεν με νοιάζει τόσο πολύ, γιατί με πόσα χιλιόμετρα θα πας, ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, ακραίο. Κοίτα εδώ. Μετά τις 7.000 αρχίζει και γίνεται κάτι. Και θα άλλαζα το γρανάζωμα που λέτε, και τι θα έκανα? Θα έπαιζα χαμηλά. Θα μου έδινα χαμηλά, θα έχανα λίγο τελική, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Κλάιν. Και θα το έφερνα έτσι. Εντάξει, το μηχανάκι αγοράστηκε τον Άλκη στα 5.000 νομίζω, με 30.000 χιλιόμετρα. Είναι εξαιρετική η κατάστασή του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είδα μια πτώση αριστερά που με χάλασε λίγο. Με χάλασε, οκ. Okay. Αλλά δεν θα βρει καινούριο πράγμα. Και εκεί που έχουμε ξαναπεί έχουν πάει τιμές. Εντάξει, λογικό, λογικό. Λοιπόν, μετά από τόση ώρα στην κίνηση, έχω να δηλώσω ότι εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά και ξέρεις, ψιλοπιάνομαι, γιατί δεν ανοίγεις, δεν κάνεις κάτι, δεν γουστάρεις τώρα, απλά πηγαίνεις. Οπότε ναι, εντάξει, εδώ μπαίνει το κλασικό Super Sport. Και επειδή από ό,τι βλέπω παιδες μου εδώ πέρα συνεχίζει για χιλιόμετρα κίνηση, και τον Άλκη θα τον δω βράδυ όπως πάει, σας χαιρετώ, κάντε subscribe, κάντε κάνα like, κάντε share παιδιά, κάντε κοινοποίηση να ξανανεύει λίγο το κανάλι, γιατί από ό,τι βλέπετε ξεκίνησαν και τα giveaway, έρχονται και άλλα πιο μεγάλα giveaway, έρχονται πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες και είναι κρίμα να τα χάνει ο κόσμος. Και όσο πιο πολύ ανεβαίνει το κανάλι, είπαμε θα γίνονται και πιο μεγάλα τα δώρα και θα περνάμε όλοι μας πιο καλά. Θα κάνουμε και meetup, θα κάνουμε διάφορα, υπάρχουν πολλά στο μέλλον. Οπότε share, subscribe και τα λέμε στους δρόμους.